Η ενέργεια είναι ενέργεια. Δεν υπάρχει θετική και αρνητική ενέργεια, που λέμε. Για να γεννηθεί κάτι, θέλεις και ο αντίθετα. Εκύκλος η ζωή. Ο ανώτερος εαυτός ξέρει που οδηγείς, εσύ δεν ξέρεις. Όταν ζωγραφίζω, απλώς είμαι. Δεν υπάρχει πριν, ούτε μετά. Είναι η ελευθερία του καλλιτέχνη τούτη. Δεν υπάρχει χρόνος. Την ώρα που ζωγραφίζεις ή παίζεις τη μουσική σου, δεν υπάρχει χρόνος. Διότι είσαι στα σύμπαντα. Δεν υπάρχει χρόνος. Η χρόνος είναι της γης, του νου. Οι καλλιτέχνες είναι πνευματικοί άνθρωποι. Τι είναι πνευματικός άνθρωπος? Ελεύθερος άνθρωπος. Εντε, τι να τον περιορίσει τον πνευματικό άνθρωπο? Σου κλέψουν το πνεύμα? Αφού είσαι πνεύμα, είσαι πνεύμα ουσιαστικά. Και παίζεις να με πως... με τις πουλιές. Άμα είσαι παθιασμένος, σημαίνει είσαι ελεύθερος. Κυνηγάς την αλήθεια και την ελευθερία. Και αν είναι το φκιολί σου ή αν είναι η πουλιάδα σου, αγαπάς το εργαλείο σου, το οποίο σε φέρνει στην έκσταση. Σε ξαναφέρνει στη συνειδητότητα ότι είσαι πνευματικόν που περνά μια ηλική εμπειρία. Παίρνεις ξανά, διότι έχεις επίγνωση το ότι είσαι πνευματικό νο, που παροδικά ζει μια εμπειρία μέσα στην ύλη. Μπορείς όμως να δεχτείς ότι είσαι μόνο τζίνο. Έχεις έντονα την επιθυμία να δέσεις τα δύο. Πώς θα ζήσεις την πνευματική σου υπόσταση? Πρέπει να είσαι και τζίνι, ναι. Να ζει και στην πνευματική του ζωή. Και τούτος είναι ο ρόλος του, να φέρνει και για τους άλλους, να τον ακούσεις τον άλλον που παίζει μουσική και να νιώσεις την έκσταση της μουσικής. Δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να φέρεις σε αυτό το επίπεδο, ναι. Αλλά ακούεις τον άλλον που παίζει τη μουσική και είσαι, πάει σαν, φεύγεις, πάει σαν. Τούτος είναι ο ρόλος μας, νομίζω, να θυμίζεις στους άλλους την πνευματική τους υπόσταση. Ξέρεις ότι ευκάλλει ζεστασιά, άμα μπεις μες στην άβρα του, ευκάλλει ζέστη. Είναι η άνοιξη. Είναι η κυπριακή άνοιξη. Επίσης είναι ο νους μου σε τοπία της Πάφου, κοντά στη θάλασσα, που έχουν πολλά λουλουδάκια την άνοιξη. Και κινείται η ύλη προς τον ουρανό. Τα χρώματα κινούνται προς τον ουρανό. Ο κάθε ένας
Όταν κοιτάζει ένα τέτοιο είδους, ακόμα τσοτσίνα, ειδικά τέτοιου είδους έργο, προβάλλεται στις δικές του, τη δική του αντίληψη της ζωής. Εγώ βλέπω πεταλούδες επίσης. Βλέπω και βάρκα μπορώ να... Βλέπεις ό,τι θέλεις μέσα. Ο καθένας προβάλλεται τις δικές του εμπειρίες. Κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος τελείως διαφορετικός. Δεν μπορεί να μπει μες στο δικό σου, να το ερμηνεύσει. Να μην περιμένουμε ότι ο κάθε θεατής να καταλάβει και τον κόσμο μας, να τον ερμηνεύσει με τον τρόπο του. Έστω. Η ενέργεια αντζαμε. Και στο κάτω-κάτω όλη μια ενέργεια είμαστε στο τέλος. Με τούτα όλα τα κομματούθηκε μικρή κόσμο. Η σχέση του έργου με τα προηγούμενα απέχουν κάπου 20 χρόνια. Στην περίοδο μεταξύ έφυγε από τη μορφή και ψάχνα πίσω από τη μορφή, την ενέργεια πίσω από τη μορφή. Τούτος ήταν ο πρώτος κύκλος, ξεκίνησε το 81. Πρώτα ονομάστηκε κύκλος ζωής, γιατί ήταν ολοκλήρωση ενός κύκλου της δικής μου ζωής και περιέχει στοιχεία που στα προηγούμενα στάδια της δουλειάς μου, τη φύση που έχει μορφές, ο θάνατος, έναν άλλον, άλλη σειρά έργων που έκανα και τα πετάγματα, μια άλλη σειρά έργων που είχα κάνει και ο πνευματική ζωή, ας πούμε, φκένει που μέσα από τη φύση, με το θάνατο και πάει το φως, πάντα είναι με το φως, πάντα νιώθω γίνον το φως, πάντα στην ύπαρξή μου. Πάντα τσάμε τσέδια μου και την ενέργεια να πάω παρακάτω. Σηκώνω τις κεραίες μου και παραγγέλλει μου. Τι θα κάνουμε, τι κάνουμε τώρα. Και κλείουν οι κύκλοι. Κλείει ένας κύκλος, ανή άλλος. Κλείει άλλος κύκλος, ανή άλλος. Εκύκλωση η ζωή. Γι' αυτό τούτα, εγώ νομίζω πάω γυρών και ξαναέρχονται. Αλλά θάνατος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Τούτον αποφάσισα. Τούτον ήταν το αποτέλεσμα. Τούτο δαμέ ήταν το μυστήριο. Τούτον το σκεπασμένο με το λιλά. Κάτι που ακόμα ένα ανακάλυψα. Δεν εξεσκεπάστηκε ακόμα το τελευταίο σημείο. Η μαγεία της τέχνης είναι ότι κάθομαι δαμέ, ας πούμε, πιάνω και το κομμάτι χαρτί και αρχίζω. Εμφανίζεται κάτι και συνεχίζει και είναι η χαρά ότι σου απαντά, σου ανοίγει κόσμος. Την ώρα που είσαι ανοιχτός να πάρεις τα μηνύματα. Το πράγμα έχει εξάσκηση πολύ πίσω του για να φτάσεις σε τούτο το σημείο. Να μην βάλεις τη λογική. Πριν να ξεκινήσεις, να το σχεδιάσεις, να το οργανώσεις, να πιάνεις το αυτοκίνητο και πάεις, ας πούμε. Κάμε στα μαθήματα, ούλα, έμαθες το. Και είσαι ανοιχτός να οδηγήσεις, να σε οδηγήσει, να οδηγήσει το πνεύμα. Ο ανώτερος εαυτός, ο οποίος είναι πάντα σε σχέση μαζί σου και καθοδηγά. Διότι που τσιπάνω θωρεί τα ούλα, σφαιρικά. Θωρεί τη ζωή σου σφαιρικά. Θωρεί ο ανώτερος εαυτός ξέρει που οδηγείς. Εσύ δεν ξέρεις. Είσαι σαρκωμένος. Και τούτο είναι μαγεία. Τούτον το χάζει τη ζωή. Ότι δεν ξέρεις το παρακάτω. Είναι ένα μυστήριο, το μυστήριο. Η ενσάρκωση για την οποία μίλησα προηγουμένως για το κυκλικό έργο, θέλω να το δέσω με τις πρώτες εντυπώσεις στην παιδική ηλικία. Πρώτες εντυπώσεις της γης. Είναι ότι κοίταξα πάνω και είδα γαλάζιο. Και είπα τι ωραία ιδέα να είναι γαλάζιο. Η σκέψη στο γονιό μου ήταν να έχει μια μόρφωση η κόρη μας, να μην είναι εξαρτώμενο άτομο, ας πούμε. Δέχονταν ότι ο καθένας μας είχε μια κλίση κάπου, ας πούμε.
Θεωρούσαν το τούτο, το ότι αρέσκε μου να ζωγραφίζω ή να σκαλίζω χαμένα. Οι γονείς μου είχαν φίλους που ήταν μουσικοί, που ήταν ζωγράφοι, που ήταν... Δεν ήταν κάτι παράξενο. Όταν έγινα 16 χρονών, έστριψα προς τη ζωγραφική. Άρχισα να πιάνω πογιές, σε ένα βιβλιοπωλείο έβρισκα λαδοπογιές που μου άρεσαν. Είπα, θέλω πιο να κάνω, πιάνω, εγώ είμαι ζωγράφος. Εκείνο που ήθελαν ήταν να σπουδάσει το παιδί τους. Πρέπει, ρε, πρέπει να σπουδάσει. Με στείλαν, επία μαζί μου. Επίαμε και τρεις. Η μάμα μου ήταν adamant που να φύγει την κόρη, να πάει σε άλλη χώρα, να πούμε. Όμως η κοινωνία ήδη ήταν έτοιμη για τούτο το πράγμα. Που την τάξη μου ήταν μονοθυλαίων τότε, είμαστε χωρίς. Που την τάξη μου πήγαν πάρα πολλές γυναίκες να σπουδάσουν τότε. Ήταν υποτροφίες στις σοβιετικές χώρες. Μεγάλο μέρος της νεολαίας πήγαν ποτζή. Κοπέλες, ας πούμε, 3 χρόνια πιο μεγάλες μου, τελειώναν το γυμνάσιο και προετοιμάζονταν για γάμο. Να βρεθεί ένας καλός γαμπρός πριν τα 25 τους, ας πούμε. Ήταν, έτσι ήταν. Αλλά η γενιά μου εμένα δεν ήταν. Είχαν αλλάξει τα πράγματα. Η μόρφωση που πήραμε, και ήταν καλή μόρφωση που πήραμε από το γυμνάσιο, θέλαμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Η σκέψη μας ήταν αλλού. Είχε αλλάξει η κοινωνία. Είμαστε η γενιά που γεννήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που είχαν αλλάξει, αρχίσαν να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα. Έτσι όταν φτάσαμε εμείς στα 17 μας, ήταν έτοιμα τα πράγματα. Και πήγαμε έξω από τη χώρα. Θα μου άρεσε να είσαι ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μου και να δαμένα είμαι μέσα στα χρώματα μου, μέσα στην πατρίδα μου, να σπουδάσω τέχνη. Ήταν μια κρυά παρένθεση η Αγγλία. Αλλά έδωσε μας και εφόδια, είναι discipline. Όντως ήταν κουραστικό να ταξιδεύω στη δουλειά μου, το σύστημα δεν μου άρεσε και... Αλλά όταν συναντήσω μαθητές μου και πω, η Ρέα μας δίδαξε τι σημαίνει τέχνη ή κάτι τέτοια, τότε λαλώ χαλάλεν τους. Χαλάλεν τους. Το εργαστήρι είναι ένας μαγικός χώρος. Είναι ιερός χώρος. Κάποτε είναι αυτό και έκανα έναν τζερούδι πριν να ξεκινήσει. Ένας χώρος γεμάτων ενέργεια, διότι συνέχεια κατεβάζει ενέργειες. Και είναι προσωπικός χώρος. Δεν είναι ωραία να μπαίνουν άλλες ενέργειες μέσα. Αν θέλω να κάνω έναν κύκλο, θα τον κάνω οριζόντια τον κύκλο. Βάλω τον κύκλο μου δαμέ και πάω γύρω. Θέλω να κάνω μαύρο άσπρο που μου αρέσει να κάνω με κάρβουνο και μολύβι και να δημιουργείται όγκος μέσα. Χρησιμοποιώ το τραπέζι μου. Για τα απλικέ, για να βρεθώ και με που κάτω να ράφκω, παίρνει ρόλο καθίσματος η σκάλα. Κάθομαι εδώ με και ράφκω. Το στούντιο μου ήταν τούτο το κομμάτι, είδαμε. 3 υπνοδωμάτια, αλλά είχα μια κόρη η οποία είχε το ένα, είχα το ατέλεια και το άλλο υπνοδωμάτιο. Όταν μεγάλωσε η κόρη και πήγε στο δικό της σπίτι, έριξα μέσα στον τοίχο βορεινά παράθυρα, καθαρό φως. Έτυχε και τούτο, ήταν ευχάριστο ότι βορεινά. Και έτσι έχω τούτον όλον τον χώρο να πάω πίσω να δω το έργο. Χρησιμοποιώ τον τοίχο, κολλώ πάνω τα χαρτιά μου και ζωγραφίζω πάνω στον τοίχο. Όπως βλέπεις, γεμάτο ζωγραφίζω. Επίσης γράφω ιδέες πάνω στον τοίχο. Κάτω δημιούργησα και μια κάλερι. Σιγά σιγά κάλερι είναι αποθήκη τεράστιων έργων. Κάνω τόση πολλή δουλειά. Πόσα να πουλήσεις. Και ποτέ μου δεν εκθέτω όλα τα έργα. Στιβάζονται και εκθέτω τα πιο πρόσφατα, ας πούμε.
Τούτα τα έργα τα κρατώ. Πολλοί μου τα ζητήσαν να τα γράψουν. Όχι. Και προσφέραμε και πολλά λεφτά. Είναι μόνο να τα κάνω τα λεφτά. Καλλιτέχνες δεν ασχολούνται με τα λεφτά. Είναι κάτι άσχετο. Ερχούνται την ώρα που τα χρειάζεσαι. Άμα πουληθεί έναν έργο, λυπούμε, ναι, λυπούμε, σαν να μου το πιάνω. Σαν ο κύκλος ο πρώτος, είχε να εκτεθεί. Δεν μπορούσαν να πουλιάτουν που την έκθεση, ευτυχώς δεν πουλήθηκε. Το δημιούργημα παίζει και έναν άλλο ρόλο, ότι αρέσκει μου να έχω γύρω μου τα έργα μου για να είμαι μέσα στον κόσμο μου, δηλαδή δύο μου πίσω ενέργεια. Έτσι από την άλλη χαίρομαι, διότι υπάρχω και στην Αυστραλία, υπάρχω και στην Ιρλανδία και την ξέρω εγώ πού. Και ταξιδεύουν τα έργα, χάνεις το πού βρίσκονται πλέον. Μπαίνουν σε auctions, πέθανε ο ιδιοκτήτης, βρίσκεται σε auctions στην Αγγλία, να πούμε. Και στραν, πάλι δεν ξέρεις πού είναι, ξεμαζίζεται. Είναι σαν να το υιοθετούν. Δεν μπορείς να το δεχτείς πίσω ύστερα. Τούτο ονομάζεται Silver Cord. Τι είναι το Silver Cord που μας ενώνει με το πνεύμα. Είναι η ενσάρκωση. Και είναι η δική μου ενσάρκωση, όπως φαίνεται. Είναι το χρυσοπράσινο φύλλο. Δεν με ήθελα να έρθω. Γιατί ένα μήνα στην Αγγλία. Τι να κάνω εγώ στην Αγγλία. Δεν με ήθελα να έρθω. Μαγική η Λευκοσία. Η εντός των τυχών. Κάτι έχει ήχους, έχει μια μυρωδιά, όπως κάθε πολύ έχει τη μυρωδιά της. Άμα κατεβώ κάτω, είναι άλλος κόσμος. Περπατώ, πολλές φορές περπατώ, βγάλω φωτογραφίες μέσα στους δρόμους. Ερεθίσματα, τα συναισθήματα που σου προκαλεί που σου προκαλεί η εμπειρία της του να ζεις. Ξύπνα συναισθήματα. Έναν αερούδι ή το φως ή και συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα στη ζωή. Μπορεί να είσαι δυσαρεστημένος με κάτι, αλλά άμα αρχίσεις να δημιουργείς, ξαφανίζεται. Γίνεσαι κανάλι κίνης της ενέργειας. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται κανάλι και πάει ενέργεια στη δημιουργία που κάνεις. Γιατί η πατρίδα που λέει, η πατρίδα είναι εκείνο που συγκραδένεσαι με τον χώρο και μέσα τραβά να πάεις, για κάποιο λόγο. Γιατί έχεις κάτι να δώσεις δαμέ. Εδώ θα βάλουμε την ενέργεια μας, όσοι αγαπούμε, τούν το συγκεκριμένο σημείο. Που δάμε να ξεκινούν όλα. Όχι που αλλού. Που τίποτα. Πάει προσοχή των νέων. Αλλά πού ήθελες να είσαι για να προσφέρεις τι να μπορείς να προσφέρεις και την αποστολή που ανέλαβες. Αθιαλέσεις και τον τόπο, ναι. Εσύ είναι τον αθιαλέξεις. Θυμήθηκες ποιος είσαι πραγματικά.